Γεια και χαρά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο κατεβάζουμε ταινίες με υπότιτλους ή γενικότερα αρχεία από το διαδίκτυο με την μέθοδο του πρωτοκόλλου Torrent. Τι είναι το πρωτόκολλο Torrent, έτσι για να ξεκινήσουμε πολύ περιληπτικά. Ο παραδοσιακός τρόπος για να κατεβάζουμε αρχεία είναι αυτός που βλέπουμε εδώ. Υπάρχει ένας κεντρικός σερβερ, ο οποίος μοιράζει ένα αρχείο. Η μέθοδος Torrent λειτουργεί ως εξής. Ξεκινάει το αρχείο από ένα άτομο, το οποίο έχει το 100% του αρχείου, και ξεκινάει να το μοιράζει. Με το που κατεβάσει κάποιος άλλος το αρχείο, γίνεται επίσης διαμοιραστής. Διαμοιραστής είναι ακόμα και αυτός που έχει κατεβάσει ένα μέρος του αρχείου, δηλαδή το 5% για παράδειγμα. Αυτό το 5% που έχει κατεβάσει μπορεί να το διανύμει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν υψηλές ταχύτητες, ότι δεν βασιζόμαστε σε ένα άτομο μόνο για να κατεβάσουμε το αρχείο. Καθώς όλοι γίνονται διαμοιραστές με το που κατεβάζουν το αρχείο. Φυσικά υπάρχουν διάφοροι μέθοδο για να κατεβάσουμε μέσω του πρωτοκόλλου Torrent. Εγώ θα σας δείξω αυτό που προσωπικά χρησιμοποιώ. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιγραφικός γίνεται. Και φυσικά, αν έχετε κάποια πορεία, μην διστάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο στο βίντεο για να διευκρινίσω οτιδήποτε χρειαστεί. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τα προγράμματα που χρειαζόμαστε για να κατεβάσουμε ταινίες και γενικότερα αρχεία. Το πρώτο είναι το uTorrent. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε γενικότερα να κατεβάσουμε αρχεία τύπου Torrent. Θα δώσω και ένα link στην περιγραφή. Φυσικά αυτό ένα χρόνο μετά που θα δείτε το βίντεο πολύ πιθανό να έχει αλλάξει σελίδα. Φαντάζομαι ότι έτσι στοιχειοδός μπορείτε να κατανοήσετε με ποιο τρόπο πρέπει να κινηθείτε για να το κατεβάσετε. Επιλέγουμε σχετικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή free download, κατεβάζουμε το αρχείο. Το ανοίγουμε. Προκειμένου να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Επιλέγουμε γλώσσα, πατάμε OK. Αυτό που συνηθίζουν πολλοί να κάνουν είναι λανθασμένα να πατάνε επόμενο-επόμενο μέχρι να εγκατασταθεί το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να εγκατασταθούν και άλλα προγράμματα που δεν επιθυμούμε. Πατάμε για παράδειγμα επόμενο. Επόμενο φυσικά. Αποδεχόμαστε τους όρους χωρίς να τους διαβάσουμε φυσικά. Εδώ πέρα επιλέγουμε σχετικά ό,τι επιθυμούμε, αν θέλουμε να υπάρχει συντόμευση στο μενού κτλ. Και αυτά τα αποδεχόμαστε. Βέβαια, το κίνηση του uTorrent όταν ανοίγουν τα Windows μπορεί να μην το επιθυμείτε. Εγώ θα το ξετσεκάρω, γιατί δεν θέλω να ανοίγει από μόνο του μόλις ανοίγω τον υπολογιστή. Εδώ, για παράδειγμα, μας ζητάει να εγκαταστήσουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Εγώ θα το ξετσεκάρω για να μην το εγκαταστήσω. Επόμενο. Επίσης, ένα toolbar για το φιλομετρητή. Εγώ δεν θα το εγκαταστήσω φυσικά. Κάτι άλλο μας προτείνει, απόρριψη και τερματισμός. Και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει κατέβει επιτυχώς. Λοιπόν, ελεγχιστοποίηση, το κλείνουμε, αν θέλει. Τώρα, αυτό και μόνο το πρόγραμμα μας αρκεί για να κατεβάσουμε γενικότερα αρχεία. Επειδή σε αυτό το βίντεο θα δούμε το πώς μπορούμε να κατεβάσουμε ταινίες με υπότιτλους, θα χρειαστούμε ένα άλλο πρόγραμμα. Όπως είπα, υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά είναι το BS Player. Θα σας δώσω ένα link στην περιγραφή για να το κατεβάσετε. Έτσι όπως έχει σελίδα σήμερα, πατάμε Download Free. Πατάμε ξανά εδώ Download Free. Και πάλι Download Free, πρωτότυπο. Αποθήκευση. Ανοίγουμε το πρόγραμμα, πατάμε ναι. Και ξανά ναι. Όπως είπαμε, προσέχουμε να μην εγκαταστήσουμε τίποτα άλλο και πατάμε accept. Agree και τα λοιπά. Disagree, δεν θέλουμε να γίνει homepage. Επιλέγουμε install now. Agree, next,
Next, Greek, next. Εδώ πέρα μας ζητάει να καταβάσουμε κάποιους αποκωδικοποιητές για διάφορους τύπους αρχείων. Πατάμε ναι. Και κατεβάζει σιγά σιγά. Βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε. Το κλείνουμε. Πατάμε next ξανά. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε τώρα το PS Player. Το ξετσεκάρουμε οπότε. Αυτό είναι σχετικό βέβαια. Πατάμε finish. Και έχουμε ολοκληρώσει την εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων για να ανοίγουμε αρχεία torrent και να κατεβάζουμε υπότιτλους, όπως και να ανοίγουμε φυσικά τις ταινίες που επιθυμούμε. Σε δεύτερη φάση, θα βρούμε μία σελίδα από όπου μπορούμε να κατεβάσουμε torrent. Προσωπικά δεν ψάχνω σε μία σελίδα. Υπάρχει η σελίδα torrent.com, η οποία έχει αλλάξει τώρα σε torrent.gu από ό,τι βλέπω. Θα βάλω link στην περιγραφή. Μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση ταυτόχρονα σε πολλές σελίδες από τις οποίες μπορούμε να κατεβάσουμε torrent. Εδώ πέρα γράφουμε όποιο αρχείο επιθυμούμε. Μπορεί να είναι κάποιο πρόγραμμα και φυσικά μπορεί να είναι κάποια ταινία. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε πώς κατεβάζουμε μία ταινία για να σας δείξω και πώς κατεβάζουμε υπότιτλους. Εγώ για παράδειγμα θέλω να κατεβάσω το Family Guy. Σεζόν 12, επεισόδιο 7. Και εδώ πέρα μας βγάζει μία λίστα με όλα τα σχετικά διαθέσιμα αρχεία. Επιλέγουμε συνήθως το πρώτο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν 993 διαμοιραστές, δηλαδή το έχουν κατεβάσει 993 άτομα και το κατεβάζουν 11 άτομα. Ανοίγουμε τον λόγο αρχείο. Και εδώ μας βγάζει μία λίστα με όλες τις σελίδες που έχουν αυτό το αρχείο. Προσωπικά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πιο αξιόπιστο το The Pirate Bay, από όπου και θα το κατεβάσω. Προσοχή γιατί τα πρώτα αποτελέσματα συνήθως είναι κάποια διαφημιστικά, δηλαδή Download Direct κτλ. Και μας οδηγεί στη σελίδα που υπάρχει το συγκεκριμένο torrent. Επιλέγουμε Get This Torrent. Επιλέγουμε απομνημόνευση της επιλογής για να μην μας ξαναεμφανίσει αυτό το μήνυμα. Πατάμε κίνηση εφαρμογής και μας ανοίγει μέσα στο uTorrent το συγκεκριμένο αρχείο για να κατεβάσουμε το βίντεο. Επειδή δεν θέλω να με εμφανίζει αυτό το μήνυμα κάθε φορά που επιλέγω να κατεβάσω κάτι, πατάω Don't show this message this again. Αυτό φυσικά αν το θέλετε, γιατί υπάρχει περίπτωση να κατεβάσετε, να είναι μία λίστα με επεισόδια, οπότε να ξετσεκάρετε αυτά που δεν θέλετε να κατεβάσετε. Και επιλέγετε OK. Βλέπουμε ότι ήδη έχει αρχίσει να κατεβάζει, στο κτλ. Εδώ βλέπουμε ταχύτητα λήψης, ταχύτητα αποστολής, γιατί ήδη αρχίζουμε να στέλνουμε και εμείς το αρχείο. Ο μέρος έχουμε κατεβάσει, πόση ώρα χρειάζεται για να κατεβεί, αυτό μειώνεται σιγά σιγά. Και περιμένουμε να κατεβεί. Βλέπουμε ότι ήδη έχει φτάσει το 1 MB το δευτερόλεπτο. Και θέλει ένα λεπτό για να κατεβεί. Αυτό φυσικά εξαρτάται από την ταχύτητα που έχετε και το πόσοι είναι οι διαμοιραστές του αρχείου. Βλέπουμε ότι ολοκληρώνεται. Το κατέβασμα ολοκληρώθηκε και πλέον είμαστε και εμείς διαμοιραστές. Δηλαδή, όποιος επιθυμεί να κατεβάσει το αρχείο, χρησιμοποιεί ένα μέρος από την ταχύτητά μας ουσιαστικά. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω του. Open. Επιλέγουμε με ποιο πρόγραμμα θα μας ανοίξει, θέλουμε να μας ανοίγει. Θα επιλέξουμε το PS Player στην προκειμένη. Τώρα αυτό είναι σχετικό, ενδεχομένως να σας εμφανίσει κάποιο διαφορετικό μενού ανάλογα με το ποια Windows ή Linux χρησιμοποιείτε. Επιλέγω PS Player και ξεκινάει να παίζει. Λοιπόν, εδώ θα μας βγάλει μία λίστα με τους διαθέσιμους υπότιτλους. Βλέπουμε κάτω είναι επιλεγμένα τα ελληνικά και τα αγγλικά. Αν ξέρουμε κάποια άλλη γλώσσα μπορούμε να την προσθέσουμε φυσικά. Θα επιλέξω να κατεβάσω τους συγκεκριμένους υπότιτλους. Πατάμε λήψη επιλεγμένων. Κατευθείαν το φορτώνει και ξεκινάει να το χρησιμοποιεί. Έπειτα βλέπουμε αν συγχρονίζονται οι υπότιτλοι σε κάποιο σημείο. Βλέπουμε ότι είναι συγχρονισμένοι οι υπότιτλοι μια χαρά. Τώρα σε περίπτωση που δεν συγχρονίζονται μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ. Υπότιτλοι και να πατήσουμε ξανά έλεγχος για υπότιτλους στο διαδίκτυο. Επιλέγουμε όλα
και να τσεκάρουμε κάποιο άλλο. Ή εξ αρχής μπορούμε να τσεκάρουμε και περισσότερα. Πατάμε λύση επιλεγμένο. Κλείσιμο. Και κάνοντας δεξί κλικ έπειτα, υπότιτλοι, πρωταρχικό, μπορούμε να επιλέξουμε ποιους από τους δύο υπότιτλους θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, κάποια βοήθεια, αφήστε ένα σχόλιο και θα σας απαντήσω. Γεια και χαρά!